Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την 7η ενότητα του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των τεχνικών εισόδου-εξόδου που χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα και η κατανόηση των διακοπών και των εξαιρέσεων στα ενσωματωμένα συστήματα με παραδείγματα στον επεξεργαστή ARM. Η δομή της παρουσίασης είναι ότι θα δούμε αρχικά τους μηχανισμούς εσόδου-εξόδου, στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την κατάσταση λειτουργίας επιβλέποντος τις εξαιρέσεις και τις παγίδες και θα κλείσουμε με τους συνεπεξεργαστές. Όλα αυτά είναι στοιχεία απαραίτητα της διασύνδεσης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας με άλλα στοιχεία του συστήματος. Θα ξεκινήσουμε με τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Οι συσκευές λοιπόν εισόδου-εξόδου έχουν κάποια αναλογικά, δηλαδή μη ψηφιακά, συστατικά. Για παράδειγμα, ένας σκληρός δίσκος έχει την κεφαλή ανάγνωσης εγγραφής. Κάποια άλλη θύρα εισόδου-εξόδου έχει το μηχανικό μέρος όπου συνδέεται με ένα άλλο σύστημα. Για παράδειγμα, η θύρα Ethernet, η θύρα του δικτύου, το LAN, είναι ένα RJ45 socket, στο οποίο συνδέεται ένα καλώδιο δικτύου. Άρα λοιπόν, η κάθε συσκευή έχει και αναλογικά και ψηφιακά συστατικά. Η ψηφιακή λογική σε κάθε συσκευή εισόδου-εξόδου είναι παρόμοια. Στο παράδειγμα εδώ πέρα βλέπουμε μια τυπική διαπαφή εισόδου-εξόδου με τον επεξεργαστή. Δηλαδή, βλέπουμε την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, το CPU. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η συσκευή εισόδου-εξόδου η οποία βρίσκεται στο κίτρινο πλαίσιο αποτελείται από δύο καταχωρητές, τουλάχιστον δύο καταχωρητές, έναν καταχωρητή κατάστασης, status register, και ένα καταχωρητή δεδομένων, data register. Και βέβαια υπάρχει και ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός που επιτελεί τη λειτουργία της συσκευής εισόδου-εξόδου. Η επικοινωνία λοιπόν του επεξεργαστή με τις μονάδες εισόδου-εξόδου γίνεται με τους καταχωρητές συσκευής. Οι συσκευές έχουν αρκετούς καταχωρητές, από τους οποίους η πιο σημαντική είναι η εξής. Πρώτον, είναι ο καταχωρητής δεδομένων, data registers. Αυτοί οι καταχωρητές κρατούν τιμές που αντιμετωπίζονται ως δεδομένα από τη συσκευή. Για παράδειγμα, αν έχουμε το σκληρό δίσκο, τότε στο data register τοποθετούνται τα δεδομένα τα οποία θα γραφτούν στο δίσκο. Ή ανάποδα, όταν διαβαστούν δεδομένα από το δίσκο, τοποθετούνται στο data register που συνέχεια θα σταλούν στον επεξεργαστή. Βέβαια, θα σταλούν στον επεξεργαστή μέσω ενός διάβλου επικοινωνίας, για παράδειγμα μπορεί να είναι ένας δίσκος SATA ή PATA. Επίσης, η κάθε συσκευή εισόδου-εξόδου έχει και τους καταχωρητές κατάστασης. Αυτοί οι καταχωρητές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα θα γραφτούν, θα διαβαστούν, αν τα δεδομένα είναι έγκυρα, άκυρα και ούτω καθεξής. Επίσης, οι καταχωρητές χωρίζονται σε εγγραφής ανάγνωσης, read-write, ή μόνο ανάγνωσης, read-only. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα εφαρμογής σε μία δημοφιλής συσκευή υπερηπεριακό εισόδου-εξόδου, το 8251 UART. Το UART είναι Universal Asynchronous Receiver Transmitter, δηλαδή ασύγχρονος πομποδέκτης γενικής χρήσης. Χρησιμοποιείται κυρίως και μόνο για σηριακή επικοινωνία. Οι σύγχρονοι πια υπολογιστές δεν χρησιμοποιούν το 8251 UART, αλλά χρησιμοποιούν το 16550 UART. Το UART λοιπόν, που είναι μια καλύτερη έκδοση. Στο UART λοιπόν 8251 παρέχονται σηριακές επικοινωνίες. Σηριακή επικοινωνία είναι η επικοινωνία που γίνεται bit προς bit, σε αντίθεση με την παράλληλη επικοινωνία, κάθε φορά μεταδίδεται μία ομάδα από bit. Για παράδειγμα, μία θύρα στο 8086 υπολογιστή, το κλασικό, ήταν μία 8-bit παράλληλη θύρα, όπου μεταδίδονταν κάθε φορά 8 bit.
Στη σειριακή λοιπόν μεταφορά μεταδίδεται κάθε φορά ένα bit. Το 8251 αρχικά ήταν ένα αυτόνομο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Σήμερα οι λειτουργίες του 8251 εντάσσονται σε ένα μεγαλύτερο ολοκληρωμένο κύκλωμα, δηλαδή με περισσότερες λειτουργίες. Χρησιμοποιείται ακόμα η βασική προγραμματιστική διασύνδεση και επιτρέπει το προγραμματισμό πολλαπλών παραμέτρων επικοινωνίας. Η σειριακή λοιπόν επικοινωνία σημαίνει ότι οι χαρακτήρες μεταδίδονται σειριακά ως ρεύματα χαρακτήρων, όπου τοποθετείται στην αρχή κάποια bit έναρξης ή αρχικοποίησης της επικοινωνίας και στο τέλος κάποια bit τερματισμού της επικοινωνίας. Η ταχύτητα μετάδοσης βέβαια είναι σταθερή και στην τιμή που έχει οριστεί. Για παράδειγμα, αν έχει οριστεί στην τιμή 9600, τότε σημαίνει ότι 9600 bit per second, τότε σημαίνει ότι σε ένα second μεταδίδονται 9600 bit. Έτσι λοιπόν, οι χαρακτήρες μεταδίδονται ξεχωριστά. Βλέπουμε ένα παράδειγμα, όπου υπάρχει μια σειρά από bit, bit 0, bit 1 κτλ. Έως bit plus 1. Στην αρχή υπάρχει μια σειρά από bit που είναι bit αρχικοποίησης, start, και στο τέλος τοποθετούνται τα stop bit, τα bit τερματισμού της επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν bit για έναρξη και λήξη της επικοινωνίας. Η περίοδος ενός bit βέβαια είναι το αντίστροφο της ταχύτητας μετάδοσης. Όπως είπαμε, η UART 8251 επιτρέπει την ρύθμιση της σειριακής επικοινωνίας. Πριν τη μετάδοση των δεδομένων, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να θέσει τους καταχωρητές κατάστασης λειτουργίας, δηλαδή τους mode register, ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της γραμμής δεδομένων. Αυτοί οι καταχωρητές λοιπόν επιτρέπουν τις εξής ρυθμίσεις. Καταρχήν την ταχύτητα, που είναι το baud rate, δηλαδή το πόσα bit στη μονάδα του χρόνου θα μεταφερθούν. Τυπικές τιμές είναι το 9600. Ή σε νεότερους υπολογιστές μπορούμε να έχουμε και 115-200 bit per second. Μετά ακολουθεί ο αριθμός bit ανά χαρακτήρα. Για παράδειγμα, είναι πόσα bit έχει κάθε χαρακτήρας. Μια τυπική τιμή είναι 8. 8 bit δημιουργούν ένα χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι και 7 bit στη δημιουργία ενός χαρακτήρα, που σημαίνει θα είχαμε το ASCII, το 7 bit, δηλαδή από 0 μέχρι 127. Μία άλλη τιμή είναι το parity bit, αν θα υπάρχει ισοτιμία. Η ισοτιμία είναι το bit που αν το άθροισμα των άσων σε μία λέξη είναι περιττή τιμή, τότε η ισοτιμία είναι 1, αλλιώς η ισοτιμία είναι 0. Επίσης, τι ισοτιμία θα έχουμε, even ή odd? Όπως είπα πριν, για περιττούς αριθμούς μετρούνταν οι άσοι, και άμα ήταν περιττός αριθμός τότε ενεργοποιούνταν η ισοτιμία, ενώ θα μπορούσε να είναι και σε άρτιο αριθμό άσο. Κάτι που δεν χρησιμοποιείται συχνά όμως. Τέλος, είναι το μήκος bit σταματήματος, του τερματισμού. Δηλαδή, πόσα bit χρησιμοποιούνται για να σταματήσει την επικοινωνία. Συνήθως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζονται ως ένα string, όπου υπάρχουν τρία τιμές. Η πιο δημοφιλής ρύθμιση είναι 8-1, δηλαδή 9600-8-1, δηλαδή ταχύτητα 9600, 8 bit ανά χαρακτήρα, 9600-8-1, λοιπόν, το 8 είναι 8 bit, μετά ακολουθεί το ni που σημαίνει no parity, και μετά το 1 που είναι το μήκος bit σταματήματος. Άρα το string που εκφράζεται ως 9600,8,ni,1 είναι ένα string ρύθμισης αρκετά δημοφιλές. Στη διαπαφή λοιπόν 8251
περιλαμβάνεται ένας καταχωρητής οκτάβητος ανάμεσα στον επεξεργαστή και στον διάβλο για την αποθήκευση των δεδομένων. Υπάρχει βέβαια και ο καταχωρητής κατάστασης που χρησιμοποιείται αν η συσκευή έχει λάβει δεδομένα ή μπορεί να στείλει δεδομένα, δηλαδή άμα είναι receiver ready ή μπορεί να στείλει δεδομένα transmitter ready, δηλαδή αν υπάρχουν δεδομένα που πρέπει να διαβάσει ο επεξεργαστής ή αν έχουν σταλεί αυτά τα δεδομένα και είναι διαθέσιμος ο εκπομπός να στείλει νέα δεδομένα. Δεν είναι σε κατάσταση λοιπόν busy. Κάποια θεμελιώδη στοιχεία εισόδου και εξόδου. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι συσκευές εισόδου και εξόδου, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη υποστήριξη από το ESA. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για εισόδου-έξοδο, κάθε μία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει προγραμματιζόμενη είσοδος-έξοδος, όπου η συσκευή που θέλει να συνδεθεί σε ένα σύστημα έχει το δικό της address space, δηλαδή το δικό της διάστημα διευθύνσεων, όπου αυτές οι διευθύνσεις είναι ανεξάρτητες από τις διευθύνσεις μνήμης του επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, η διεύθυνση 100 σε ένα περιφερειακό που χρησιμοποιεί προγραμματιζόμενη είσοδο-έξοδο είναι διαφορετική από τη διεύθυνση 100 της μνήμης του ίδιου συστήματος. Μία άλλη τεχνική είναι χαρτογραφημένη είσοδος-έξοδος. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί το περιφερειακό τοποθετείται στο ίδιο address space της μνήμης του συστήματος. Υπάρχει λοιπόν ένας ενιαίος κοινός χώρος διευθύνσεων. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 5000 σε ένα περιφερειακό που χρησιμοποιεί χαρτογραφημένη είσοδο-έξοδο αντιστοιχεί και πέφτει πάνω στη διεύθυνση 5000 που είναι στη μνήμη. Δηλαδή, αν ο επεξεργαστής γράψει στη διεύθυνση 5000, τότε θα γραφεί στο περιφερειακό και όχι στη διεύθυνση μνήμης 5000, στη μνήμη λοιπόν, που σημαίνει βέβαια ότι η μνήμη δεν θα είναι πια με εκείνο το κελί διαθέσιμη για πρόσβαση. Η τρίτη τεχνική είναι η είσοδος-έξοδος με DMA, δηλαδή με απευθείας πρόσβαση στη μνήμη. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη τεχνική, που είναι η προγραμματιστική υποστήριξη εισόδου-εξόδου. Έτσι λοιπόν, οι είσοδοι-έξοδοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες εντολών, εντολές εισόδου-εξόδου ειδικού σκοπού, Programmable Input-Output, και εντολές μεταφοράς μέσω χαρτογράφησης μήνης, Memory Mapped. Η αρχιτεκτονική λοιπόν X86, όπως είχαμε δει στο αντίστοιχο μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, υποστηρίζει τις εντολές In και Out. Άρα λοιπόν, όταν σε assembly X86 δώσουμε την εντολή In, τότε θα μεταφερθούν δεδομένα μέσα στον επεξεργαστή από το περιφερειακό που βρίσκεται στο ξεχωριστό διάστημα διευθύνσεων εισόδου-εξόδου, ενώ όταν δώσουμε την εντολή Out, τότε θα μεταφερθεί από τον επεξεργαστή στο περιφερειακό στην αντίστοιχη διεύθυνση που βρίσκεται στον ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων εισόδου-εξόδου. Αν το περιφερειακό υποστηρίζει χαρτογράφηση στη μνήμη, για παράδειγμα όπως οι κάρτες γραφικών, τότε όταν δώσουμε την εντολή Move, με την εντολή Move αντιγράφουμε κάτι σε μία θέση μνήμης, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το περιφερειακό που φαίνεται ως μία περιοχή διευθύνσεων μνήμης. Έτσι λοιπόν, με τις εντολές Move, με τις εντολές πρόσβαση στη μνήμη, έχουμε πρόσβαση στο περιφερειακό σαν να ήταν μία διεύθυνση μνήμης. Οι εξειδικευμένες εντολές εισόδου-εξόδου δεν αποκλείουν την είσοδο-έξοδο μέσω χαρτογράφησης μνήμης. Είσοδο-έξοδο στον ARM με χαρτογράφηση μνήμης. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον επεξεργαστή ARM με χαρτογράφηση μνήμης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Συγκεκριμένα,
θα πρέπει να οριστεί ένα συμβολικό όνομα για τη θέση μνήμης της συσκευής. Έτσι λοιπόν στην assembly ορίζουμε κάπου, για παράδειγμα, devena, ecu, το ecu είναι equal, ότι ισοδυναμεί, ότι είναι η διεύθυνση 0x1000. Αυτό σημαίνει ότι στη διεύθυνση 1000 του χώρου διευθύνσεων της μνήμης έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο περιφερειακό. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε σε αυτό το περιφερειακό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εξής εντολές assembly. Δηλαδή, θα πρέπει να γράψουμε LDR, δηλαδή να γίνει load, να μεταφερθεί στον καταχωρητή R1 η διεύθυνση που έχει οριστεί στη σταθερά τιμή DEV1, στη συνέχεια να γίνει LDR load, μεταφορά λοιπόν στον καταχωρητή R0 της έμεσης διευθυνσοδότησης μέσω του καταχωρητή R1, που σημαίνει ότι να μεταφερθεί από τη διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο R1, δηλαδή από τη διεύθυνση μνήμης 1000 στον R0. Στη συνέχεια ακολουθεί εντολή LDR load στο R0, να τοποθετηθεί στο R0 η τιμή 8 και να γίνει αποθήκευση στον καταχωρητή R0 η τιμή αυτή η σταθερά που δείχνει στο R1, δηλαδή στο R1, στη διεύθυνση R1, να τοποθετηθεί η τιμή R0. Είσοδος-έξοδος λοιπόν με γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επίπεδου δεν γίνεται εύκολα, γιατί δεν υπάρχει μια πρόσβαση σε απόλυτη διεύθυνση σε μια υψηλή γλώσσα προγραμματισμού. Ο compiler λοιπόν χρησιμοποιεί σχετικές διευθύνσεις προκειμένου ο κώδικας να είναι relocatable και να μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση μνήμης. Μόνο με τη χρήση δικτών μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Pointers λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο pointer στη C, όπως θα δούμε σε επόμενη διαφάνεια, και στη συνέχεια μπορούμε να μεταφέρουμε τις τιμές στη διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο pointer. Αν δεν υπάρχει βέβαια λειτουργικό σύστημα, οπότε και δεν θα γίνει κάποια μετάφραση της διεύθυνσης σύμφωνα με τον πίνακα σελίδων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις PIC και POC, όπως θα δούμε σε επόμενη διάλεξη. Η τυπική λοιπόν τρόπη πρόσβασης σε είσοδο-έξοδο είναι η εξής. Πρώτον, άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα για πρόσβαση σε μία διεύθυνση μνήμης, δηλαδή να διαβάσουμε από μία διεύθυνση μνήμης που αντιστοιχεί σε περιφερειακό μέσω pointer, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση PIC. Η συνάρτηση PIC ορίζεται ως εξής. Int PIC char αστεράκι location, ότι ορίζεται ένας pointer που ονομάζεται location, όπου επιστρέφει return αστεράκι location. Επιστρέφει την τιμή που δείχνει στην αντίστοιχη διεύθυνση μνήμης. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα δώσουμε δίεση define devena στο 0x1000, δηλαδή ορίζουμε το devena να δείχνει στη διεύθυνση 0x1000 και θέλουμε να διαβάσουμε για παράδειγμα την κατάσταση, οπότε dev status ίσον peak to dev1. Το dev1 λοιπόν είναι pointer και θα γίνει πρόσβαση σε αυτή την τιμή που δείχνει ο pointer και θα επιστραφούν τα δεδομένα. Αν θέλουμε να κάνουμε εγγραφή μέσω του pointer, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση POP, δηλαδή char asterisk location, δηλαδή στον pointer που θα γράψουμε char new val, και στο asterisk location, δηλαδή στην διεύθυνση που δείχνει ο pointer, θα τοποθετήσουμε την νέα τιμή new val. Έτσι λοιπόν, το παράδειγμα χρήσης είναι δίεση define devena 0x1000. Το dev1 λοιπόν ορίζεται στην τιμή 0x1000. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να γράψουμε για παράδειγμα την τιμή 8, θα δώσουμε poke dev1,8. Ο πιο βασικός και αναποτελεσματικός τρόπος είναι η είσοδος-έξοδος με αναμονή λόγω απασχόλησης. Αυτό τι σημαίνει?
σημαίνει ότι συνεχώς ο επεξεργαστής διαβάζει την τιμή από έναν καταχωρητή κατάστασης προκειμένου να διαβάσει την τιμή που σημαίνει ότι θα είναι ready το συγκεκριμένο περιφερειακό, ώστε τότε να μεταφερθούν τα δεδομένα είτε από τον επεξεργαστή στο περιφερειακό είτε από τον περιφερειακό στον επεξεργαστή. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, επιφέρει μια μεγάλη σπατάλη κύκλο. Βασίζεται στο γεγονός ότι οι συσκευές λειτουργούν με πολύ μικρότερη συχνότητα από ότι ο επεξεργαστής. Έτσι λοιπόν, ο επεξεργαστής μπορεί να ελέγχει πολύ πιο γρήγορα, π.χ. ακόμα και κάποιες τάξεις μεγέθους πιο γρήγορα, την κατάσταση σε ένα περιφερειακό. Συνεχώς λοιπόν ελέγχει την διαθεσιμότητα της συσκευής ή αν έχει ολοκληρωθεί το έργο που της έχει ανατεθεί για να αναλάβει τα επόμενα δεδομένα εισόδου-εξόδου. Θα είναι λάθος αν η συσκευή είναι απασχολημένη με είσοδο-έξοδο και στείλουν και άλλα δεδομένα, γιατί θα χαθούν τα δεδομένα. Αν η συσκευή εκτελεί μια λειτουργία, το περιφερειακό εκτελεί μια λειτουργία και ο επεξεργαστής στείλει και άλλα δεδομένα, τότε ενδεχομένως θα καταστρέψει τον καταχωρητή δεδομένων του περιφερειακού, γιατί θα τοποθετηθούν άλλα δεδομένα και αυτό βέβαια θα έχει δυσάρεστες συνέπειες. Αυτό ονομάζεται και συχνά περιόδευση, polling. Αν θέλουμε να δούμε σε μια υψηλή γλώσσα προγραμματισμού πώς υλοποιείται η αναμονή λόγω απασχόλησης, θα δούμε το παρακάτω listing. Δηλαδή ένα listing, παράδειγμα εγγραφής, χαρακτήρων σειριακά. Η συσκευή έχει δύο καταχωρητές, τον καταχωρητή κατάστασης που είναι 1 byte και τον καταχωρητή δεδομένου που είναι 1 byte. Αν ο καταχωρητής κατάστασης έχει τιμή 1, τότε η συσκευή είναι απασχολημένη. Έτσι λοιπόν, στο listing αυτό βλέπουμε ότι ορίζεται η διεύθυνση του καταχωρητή εξόδου, outcharge στην θέση 1000 και η διεύθυνση του καταχωρητή κατάστασης στην 1001. Στη συνέχεια ορίζουμε ένα pointer σε ένα string, για παράδειγμα char αστεράκι my string ίσον hello world, δηλαδή το hello world τοποθετείται σε μια θέση στη μνήμη που η θέση της μνήμης αυτής βρίσκεται από την τιμή του pointer. Στη συνέχεια ορίζουμε έναν άλλο pointer που είναι το current char και συνεχώς μπαίνει σε ένα βρόχο όπου όσο το current char δεν είναι 0, δηλαδή όσο υπάρχουν χαρακτήρες που πρέπει να αποσταλούν και οι χαρακτήρες που πρέπει να αποσταλούν είναι το hello, world, τότε διαβάζει την τιμή, τότε γράφει την τιμή του χαρακτήρα από το string στο outchar, στον καταχωρητή δεδομένων που συνδέεται με το περιφερειακό και αμέσως μετά μπαίνει σε ένα τέρμονο βρόχο, ένα busy wait, όπου ελέγχει pick το out status, διαβάζει λοιπόν το out status. Και όσο το out status δεν είναι 0, που σημαίνει ότι το περιφερειακό χρησιμοποιείται, δηλαδή ενδεχομένως έχει τιμή 1, ότι είναι απασχολημένο, τότε εκτελεί συνεχώς αυτήν την εντολή. While pick out status δεν είναι 0. Εκτελεί συνεχώς ο υπολογιστής αυτή την εντολή, μια εντολή που δαπανάει κύκλους, κάνοντας polling. Συνεχώς λοιπόν υπάρχει διαδοχική περιόδευση ή σταθμοσκόπηση του περιφερειακού και συγκεκριμένα του καταχωρητή κατάσταση του περιφερειακού, ώστε μόλις γίνει ένα, τότε θα αυξηθεί ο pointer των χαρακτήρων κατά ένα και θα διαβαστεί ο επόμενος pointer. Ο επόμενος pointer που δείχνει τον επόμενο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν το busy wait υλοποιείται με μια εντολή while. Παρατηρούμε βέβαια ότι υπάρχει σπατάλη κύκλων στη συγκεκριμένη εντολή. Συνταυτόχρονα λοιπόν είσοδο με αναμονή λόγω απασχόλησης, βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου ορίζουμε πάλι στην αρχή με define τις διευθύνσεις μνήμης κάποιων χαρακτήρων. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο περιφερειακό έχει χαρτογραφηθεί στη μνήμη, άρα μπορούμε άμεσα να διαβάσουμε ή να γράψουμε σε αυτές τις διευθύνσεις μνήμης. Έτσι λοιπόν, ορίζουμε το in data να δείχνει στη διεύθυνση 1000,
το INT status να δείχνει στη διεύθυνση 1001, το OUT CHAR να δείχνει στη διεύθυνση 1100 και το OUT STATUS να δείχνει στη διεύθυνση 1101. While true λοιπόν, ένας βρόχος που εκτελείται συνεχώς, διαβάζουμε while read INT status peak, δηλαδή διαβάζουμε όταν το INT status γίνει 0, που σημαίνει ότι ο καταχωρητής κατάστασης, όσο ο καταχωρητής κατάστασης είναι 0, σημαίνει δεν υπάρχουν κάποια δεδομένα προς ανάγνωση, ενώ μόλις γίνει διαφορετικό από το 0, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να διαβάσουμε τα δεδομένα. Άρα, στην εντολή while peak in status ίσον 0, έχουμε το πρώτο busy wait, που περιμένει συνεχώς, εδώ έχουμε λοιπόν busy wait. Σε αυτό λοιπόν το σημείο περιμένει ο υπολογιστής, ο επεξεργαστής συνεχώς, μέχρι να έχουμε κάποιους χαρακτήρες για ανάγνωση. Μόλις έχουμε αυτούς τους χαρακτήρες, στη συνέχεια μεταφέρουμε αυτούς τους χαρακτήρες με την εντολή peak in data, διαβάζουμε λοιπόν τη διεύθυνση in data και το κάνουμε βέβαια casting σε μορφή char, γιατί είναι χαρακτήρας. Και το μεταφέρουμε αυτό στο HR, άρα το HR φέρει το χαρακτήρα που έχει διαβαστεί, το οποίο συνέχεια θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα άλλο περιφερειακό. Αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν τοποθετείται στο out data και στη συνέχεια στο out status τοποθετείται η τιμή 1, δηλαδή να σηματοδοτηθεί το περιφερειακό εξόδου ότι πρέπει να γράψει ένα χαρακτήρα που μόλις έχει τοποθετηθεί στο out data. Βλέπουμε λοιπόν το δεύτερο busy wait σε αυτό το σημείο, όπου συνεχώς while peak out status, δηλαδή όσο το out status δεν είναι 0, περιμένει σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο, δηλαδή ένας χαρακτήρας διαβάζεται από το περιφερειακό εισόδου, ένας χαρακτήρας γράφεται στο περιφερειακό εξόδου. Όπως καταλαβαίνουμε, η είσοδος-έξοδος με αναμονή λόγω απασχόλησης είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική, γιατί η CPU δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εξετάζει την κατάσταση της συσκευής. Συνεχώς λοιπόν ελέγχεται ο καταχωρητής κατάστασης της συσκευής, τόσο ο καταχωρητής εισόδου όσο και ο καταχωρητής εξόδου. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής δαπανάει κύκλους, ενώ θα μπορούσε παράλληλα να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει επικάλυψη εισόδου-εξόδου με κάποιο έργο υπολογισμού, δηλαδή να υπολογίζει, ας πούμε, τα επόμενα δεδομένα εισόδου-εξόδου ή να γίνεται έλεγχος άλλων συσκευών εισόδου-εξόδου. Υπάρχει λοιπόν λύση γι' αυτό και αυτό είναι η είσοδος-έξοδος με διακοπές. Η είσοδος-έξοδος με διακοπές είναι ένας αρκετά χρήσιμος μηχανισμός εισόδου-εξόδου. Επιτρέπει τις συσκευές να σηματοδοτούν την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ώστε να αλλάξει τυπική ροή εκτέλεση κώδικα και να εκτελέσει ειδικό κώδικα ρουτίνας χειρισμού διακοπής. Δηλαδή, μόλις συμβεί αυτή η διακοπή, τότε ο επεξεργαστής σταματάει την εκτέλεση αυτού που κάνει και πηγαίνει να εκτελέσει ένα άλλο κομμάτι κώδικα σε άλλο τμήμα κώδικα, όπου αυτό το τμήμα κώδικα είναι η συνάρτηση, η ρουτίνα χειρισμού διακοπής. Ο κώδικας ονομάζεται και οδηγός συσκευής αν το interrupt, η διακοπή, έρχεται από μια συσκευή. Επειδή βέβαια τροποποιείται ο program counter, αποθηκεύεται η παλιά του τιμή, ώστε να γνωρίζει ο επεξεργαστής μόλις ολοκληρώσει τη ρουτίνα χειρισμού διακοπή, σε ποιο σημείο να επιστρέψει. Η υποστήριξη διακοπών βέβαια απαιτεί αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας, και πρέπει να αναλυθεί πότε θα γίνει η διακοπή, αμέσως ή μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης μιας εντολής. Στο μηχανισμό λοιπόν της διακοπής, βλέπουμε ότι το περιφερειακό έχει βέβαια τους καταχωρητές δεδομένων και κατάστασης, αλλά έχει και κάποιες άλλες γραμμές, όπως μια γραμμή που είναι η αίτηση διακοπής, interrupt request. Στέλνει λοιπόν την αίτηση διακοπής και έρχεται μια απάντηση. Interrupt acknowledge. Έχετε λοιπόν μια απάντηση διακοπής από τον επεξεργαστή. Μόλις λάβει την αίτηση διακοπής και αρχίσει να την εξυπηρετεί, τότε στέλνει το σήμα
λήψης, επιτυχούς λήψης αυτής της διακοπής. Υπάρχουν λοιπόν δύο βήματα σηματοδοσίας. Στο πρώτο βήμα η συσκευή εισόδου-εξόδου ενεργοποιεί το σήμα έτης διακοπής END και στο δεύτερο βήμα η CPU ενεργοποιεί το σήμα επιβεβαίωση διακοπής όταν αρχίζει να εξυπηρετεί τη διακοπή. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μετά από λίγο, π.χ. αν υπάρχει άλλη εξυπηρέτηση διακοπής. Δηλαδή αν έχουμε πολλά περιφερειακά που στέλνουν ίσως ταυτόχρονα κάποιες αιτήσεις διακοπής, ο επεξεργαστής θα αρχίσει να εξυπηρετεί κατά σειρά προτεραιότητας ή κατά σειρά άφηξης, αναλόγως πώς έχει ρυθμιστεί, τις διακοπές. Άρα λοιπόν μπορεί να υποστηρίζονται και προτεραιότητες. Η υλοποίηση των διακοπών βασίζεται στο μηχανισμό πλήσεων συνάρτησης. Βασικά, όταν γίνεται μια διακοπή, ο επεξεργαστής καλεί μια συνάρτηση. Η συνάρτηση βέβαια λέγεται συνάρτηση χειρισμού διακοπής. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι μια συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή δεν καλείται άμεσα από το πρόγραμμα. Γίνεται από αυτό το ασύγχρονο σήμα που ονομάζεται διακοπή. Η διακοπή αναγκάζει την επόμενη εντολή να είναι μια κλίση συνάρτησης σε μια προδιαγεγραμμένη διεύθυνση. Διευκολύνει τις θεματικές αναλλαγές μεταξύ ενός υπολογισμού στο προσκήνιο και συσκευών εισόδου-εξόδου. Οι προτεραιότητες επιτρέπουν την κεντρική μονάδα επεξεργασίας να επιλέγει τις πιο σημαντικές διακοπές. Για παράδειγμα, ο δίσκος έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το πληκτρολόγιο. Άρα, αν ο δίσκος ολοκληρώσει την ανάγνωση και το πληκτρολόγιο έχει ένα χαρακτήρα για αποστολή, πρώτα θα εξυπηρετηθεί το περιφερειακό του δίσκου, δηλαδή θα διαβαστούν για παράδειγμα τα δεδομένα που έχουν έρθει στην προσωρινή μνήμη από το δίσκο μέσω του επεξεργαστή και στη συνέχεια θα εξεταστεί το πληκτρολόγιο. Το πρόγραμμα που εκτελείται όταν δεν εξυπηρετείται καμία διακοπή ονομάζεται πρόγραμμα στο προσκήνιο, foreground program. Ας δούμε ένα παράδειγμα εισόδου-εξόδου με διακοπές σε μία γλώσσα C. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν οριστεί οι global μεταβλητές HR και GoToChar και ορίζεται η συνάρτηση ISR, Input Handler, δηλαδή μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής για το, για το Interrupt, Interrupt Service Request. Άρα λοιπόν, μόλις εμφανιστεί το συγκεκριμένο Interrupt, θα εκτελεστεί αυτό το κομμάτι κώδικα, το οποίο βλέπουμε ότι διαβάζει pick in data, διαβάζει από το in data και μεταφέρει τιμή στο HR, θέτει το GoChar σε τιμή true και μετά γράφει στο in status τιμή 0 από τη στιγμή που έχει γίνει ανάγνωση της συγκεκριμένης τιμής. Και υπάρχει και συνάρτηση output halter, ISR output halter, η οποία δεν κάνει κάτι προς το παρόν. Έτσι, στο κυρίως πρόγραμμα, εκτελείται συνέχεια ένας βρόχος, while true. Αν έρθει κάποια τιμή σε αυτό εδώ πέρα, if good char, τότε θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο out data το HR, δηλαδή το good char είναι μια global μεταβλητή που έχει τροποποιηθεί από τη συνάρτηση του interrupt. Αν λοιπόν έρθει κάποτε τιμή, τότε θα πρέπει αυτή η τιμή να γραφεί στο out data και στη συνέχεια να καταγραφεί το status στην συσκευή εξόδου out status και να θέσει βέβαια το GoChar σε τιμή false. Αν και έχει βελτιωθεί το πρόγραμμα, ετούτης δεν αφήνει το πρόγραμμα στο προσκήνιο να κάνει κάποια χρήσιμη δουλειά. Και αυτό γιατί κάθε φορά ένα χαρακτήρα διαβάζει και ένας χαρακτήρας γράφεται. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να χρησιμοποιηθεί μια προσωρινή μνήμη. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται μια πιο πολύπλοκη υλοποίηση, η οποία όμως είναι και πιο αποτελεσματική, όπου υπάρχει μια ουρά χαρακτήρων. Υπάρχει το head και το tail. Το tail δείχνει εκεί που θα τοποθετηθεί ο χαρακτήρας. Επιτρέπει λοιπόν τη λειτουργία εισόδου-εξόδου σε διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικό ρυθμό ανάγνωσης και γραφής. Υπάρχουν οι καθολικές μεταβλητές, IO buffer, που είναι ο πίνακας που έχουμε, που υλοποιούμε την ουρά, όπου θα τοποθετηθούν θα τοποθετούνται τα στοιχεία. Το buff start, buff end είναι ο πρώτος και ο τελευταίος χαρακτήρας. Και το error που υποδηλώνει κατάσταση υπερχείλησης σε περίπτωση που έχει τιμή 0.
Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε την ουρά στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα, θα πρέπει να τροποποιήσουμε το input handler ως εξής. Αρχικά ορίζουμε το char HR. Αν είναι full buffer, τότε έχουμε υπερχείληση. Τότε το error είναι 1. Αλλιώς, θα διαβαστεί μια τιμή από το in-data, από το περιφερειακό και θα τοποθετηθεί στον HR. Θα τοποθετηθεί αυτή η τιμή στην ουρά με το add char και θα γραφτεί στο in-status η κατάσταση 0, δηλαδή ότι έχει γίνει η ανάγνωση αυτού του χαρακτήρα. Αν ο αριθμός των χαρακτήρων είναι 1, τότε θα γραφτεί στο out data, θα απομακρυνθεί αυτή η τιμή και θα γραφτεί στο out status η τιμή 1 ώστε να αποσταλεί αυτός ο χαρακτήρας. Ενώ για το output handler, αν δεν είναι empty το buffer, τότε απομάκρυνε ένα χαρακτήρα και μεταφέρε τον στο out data και γράψε στο out status την τιμή 1 προκειμένου να μεταφερθεί αυτός ο χαρακτήρας στην έξοδο. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται μόνο για πρώτη φορά κατά την κίνηση του προγράμματος, αν υπάρχουν χαρακτήρες για αποστολή για να αδειάσει τον buffer. Σε κάθε επόμενη χρήση, η συνάρτηση σε όλους στέλνει τους χαρακτήρες στην έξοδο. Έτσι λοιπόν, αν δούμε ένα διάγραμμα ακολουθίας εισόδου-εξόδου, παρατηρούμε το πρόγραμμα στο προσκήνιο ότι είναι ανεξάρτητο και εκτελείται κανονικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται το input, τότε αποστέλλεται στο output επειδή έρχεται διακοπή στο input και προκαλεί να σταλούν αυτά τα δεδομένα στην έξοδο. Συνέχεια έρχεται μια άλλη τιμή από το input, στέλνονται και αυτά στην έξοδο. Και βλέπουμε κάθε φορά στο Q τι στοιχεία έχουμε. Αρχικά είναι empty, έρχεται το α, είναι empty, έρχεται το β, έρχεται το c, στέλνεται το β, μένει μόνο το c και ούτω καθεξής. Δηλαδή παρατηρούμε ότι στο διάγραμμα αυτοακολούθειας αυξάνεται ο ταυτοχρονισμός και ο παραλληλισμός. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρατηρούνται σφάλματα σε χειριστές διακοπών. Ο χειρισμός διακοπής χωρίς επαναφορά όλων των καταχωρητών έχει ως συνέπεια να δημιουργήσει μια παράξενη συμπεριφορά στο πρόγραμμα του που βρίσκεται στο προσκήνιο. Δηλαδή το πρόγραμμα που εκτελείται ξαφνικά, ενώ έχει συγκεκριμένες τιμές στους καταχωρητές, αυτές τροποποιούνται από τη συνάρτηση χειρισμού διακοπής και αυτό προκαλεί πρόβλημα στο πρόγραμμα. Τα bugs αυτά είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθούν και αυτό οφείλεται στο πότε θα συμβεί η διακοπή. Ένα παράδειγμα από σφαλμάτιση κώδικα διακοπής παρουσιάζεται σε αυτή τη διαφάνεια. Έστω η συνάρτηση χειρισμού διακοπής δεν είναι διαφανής. Διαφανής ονομάζεται μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής, όπου δεν τροποποιεί κανένα χαρακτήρα, κανένα καταχωρητή από το πρόγραμμα που βρίσκεται στο προσκήνιο και επίσης ο επεξεργαστής που εκτελεί ακριβές συναρτήσεις διακοπής σημαίνει ότι, ότι η τρέχουσα εντολή έχει εκτελεστεί, γνωρίζουμε την κατάστασή της και οι επόμενες εντολές δεν έχουν εκτελεστεί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να είναι η συνάρτηση διαφανής. Διαφανής λοιπόν να μην τροποποιεί καταχωρητές κατά την έξοδό της, κατά τον τερματισμό της συνάρτησης χειρισμού διακοπής, οι οποίοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα στο προσκήνιο. Έστω λοιπόν δεν έχουμε όμως μια τέτοια συνάρτηση, δεν είναι διαφανής. Τότε κάποιοι καταχωρητές θα τροποποιηθούν και δεν θα επανέλθουν στις αρχικές τους τιμές. Αναλόγως πότε θα κληθεί η συνάρτηση αυτή, τότε ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα ή να μην εμφανιστεί προβληματική κατάσταση. Παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα στο προσκήνιο που έχουμε i στον 0, i μικρότερο του μη, i συν συν και κάνουμε κάποιες τιμές, αν το j τροποποιηθεί από τη συνάρτηση χειρισμού διακοπής, τότε εξαρτάται από το πότε θα συμβεί για να ξέρουμε τι θα γίνει. Για παράδειγμα, μια διακοπή στην αρχή του βρόχου θα δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα από μια διακοπή στο τέλος του βρόχου. Οι διακοπές υλοποιούνται ως συναρτήσεις. Έτσι λοιπόν, οι διακοπές, όπως και οι συναρτήσεις, απαιτούν σωρό. Η CPU ελέγχει για διακοπές σε κάθε εντολή assembly, δηλαδή απαιτείται μια γρήγορη απόκριση. Ο μηχανισμός διακοπών χτίζεται πάνω στις υπορουτίνες,
στίβα, διεύθυνση επιστροφής κτλ. Η στίβα μπορεί να είναι ίδια με τις εργασίες ειδικού τύπου. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια στίβα που είναι και για τις συναρτήσεις, η στίβα ειδικά για συναρτήσεις χειρισμού διακοπής. Δύο μηχανισμοί που επιτρέπουν τις διακοπές να γίνουν πιο συγκεκριμένες και να γενικευτούν για περισσότερες συσκευές είναι οι προτεραιότητες και τα διανύσματα. Στις προτεραιότητες καθορίζεται ποια διακοπή εξυπηρετείται πρώτα. Για παράδειγμα, είπαμε μια διακοπή που έρχεται από το σκληρό δίσκο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από μια διακοπή που έρχεται από το προλόγιο. Και ομοίως μια διακοπή που έρχεται από τον timer του συστήματος που στέλνει τα interrupts του ρολογιού προκειμένου να γίνει ο χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάθε άλλη διακοπή. Δεύτερον είναι τα διανύσματα όπου καθορίζεται ποιος κώδικας καλείται για κάθε διαφορετική διακοπή. Δηλαδή υπάρχουν επεξεργασίες που έχουν πολλές γραμμές διακοπών και αναλόγως με τον αριθμό της διακοπής που έρχεται, τότε εκτελείται και ένα άλλο κομμάτι κώδικα. Και οι δύο βέβαια είναι ορθογόνοι μηχανισμοί και μπορεί να έχουμε είτε τον έναν είτε τον άλλον ή και τους δύο. Τις διακοπές λοιπόν με προτεραιότητα έχουμε μία σειρά από συσκευές, device 1, device 2, device 3, σε μία διαταγμένη σειρά κατά προτεραιότητα και η κάθε συσκευή συνδέεται σε μία ξεχωριστή γραμμή interrupt. Όλες οι συσκευές βρίσκονται σε μία κοινή γραμμή επιβεβαίωσης interrupt και όταν κάποια συσκευή στείλει έτοιμα για interrupt, τότε εξετάζεται η προτεραιότητά της. Αν έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από τις εκκρεμείς αιτήσεις διακοπής, τότε εξυπηρετείται, δηλαδή η κεντρική μονάδα επεξεργασίας στέλνει σε διαδική μορφή την επιβεβαίωση που λέει ποια διακοπή θα εξυπηρετηθεί. Αν συνδεθούν οι συσκευές σε άλλες θέσεις, μπορούν να αλλάξει και η προτεραιότητά τους. Στις διακοπές με προτεραιότητα υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής μάσκας. Η εφαρμογή μάσκας σημαίνει ότι μια διακοπή με χαμηλότερη προτεραιότητα από αυτή που εξυπηρετείται δεν αναγνωρίζεται έως ότου να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προτεραιότητα. Υπάρχει λοιπόν το Non-Maskable Interrupt, NMI, μια αποκρύψιμη διακοπή που σημαίνει η διακοπή με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα δεν έχει ποτέ μάσκα και εξυπηρετείται άμεσα πάντα. Αυτό χρησιμοποιείται για διακοπές υψίσης προτεραιότητας. Για παράδειγμα, απώλεια ισχύως μπαταρίας στο λάπτοπ είναι μια NMI, μια διακοπή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια διακοπή που πάντα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γιατί κινδυνεύουμε, ας πούμε, στο παράδειγμά μας, να χάσουμε δεδομένα από το δίσκο. Υπάρχει ειδική εντολή επιστροφής από interrupt, ψυχείο 86 είναι η IRED, και αυτό οφείλεται στην επαναφορά του καταχωρητή επίπεδου προτεραιότητας, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν υπήρχε η τυπική επιστροφή από ρουτίνα. Ας δούμε λοιπόν το συνδυασμό περιόδευσης για κοινή χρήση διακοπής. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές συσκευές που η κάθε συσκευή έχει τη δικιά της γραμμή διακοπής και συνδέονται όλες σε μία γραμμή διακοπής στον επεξεργαστή. Αυτό συμβαίνει όταν ο επεξεργαστής δεν υποστηρίζει πολλές γραμμές διακοπής. Για παράδειγμα, 8086 έχει 5 γραμμές διακοπής. Ο Pentium έχει 256. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε λίγες γραμμές διακοπής, θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύνδεση των συσκευών, ώστε όλες μαζί να πηγαίνουν σε μια πύλη OR και συνέχεια αυτό να στέλνεται στον επεξεργαστή. Δεν είναι απαραίτητο κάθε συσκευή να συνδέεται σε ξεχωριστή γραμμή IRQ. Συσκευές με την ίδια προτεραιότητα μπορούν να συνδεθούν με μικρή ποσότητα λογικής. Και ο χειριστής διακοπής θα κάνει polling για να βρει τη συσκευή που προκάλεσε τη διακοπή. Έτσι λοιπόν, όταν συμβεί μια διακοπή σε κάποια από αυτές τις συσκευές, τότε ο επεξεργαστής θα δει ότι έχει συμβεί στην γραμμή, για παράδειγμα, I2 μία διακοπή και θα πρέπει στη συνέχεια να κάνει polling όλες αυτές τις συσκευές, να κάνει λοιπόν περιόδευση για να ρωτήσει ποια συσκευή είχε στείλει αυτό το interrupt και να εξυπηρετήσει την αντίστοιχη συσκευή. Ένα παράδειγμα λοιπόν προτεραιοτήτων βλέπουμε εδώ πέρα, όπου έχουμε
τα interrupts, το interrupt beta, όπου από το πρόγραμμα του κυρίως που βρίσκεται στο προσκήνιο ξεκινάει η εξυπηρέτηση της, του περιφερειακού beta, στη συνέχεια συνεχίζει το προσκήνιο, μετά έρχεται η C διακοπή, οπότε γίνεται η εξυπηρέτηση διακοπής για το περιφερειακό C, στη συνέχεια εκτελείται το πρόγραμμα στο προσκήνιο, μετά έρχεται η α διακοπή, οπότε εξυπηρετείται η α, μετά έρχεται η α διακοπή, οπότε εξυπηρετείται η α, αλλά μετά έρχεται η β, οπότε εξυπηρετείται η β, και στη συνέχεια αυτό επιστρέφει. Το α βέβαια έχει υψηλότερη προτεραιότητα, γι' αυτό και εκτελείται και εξυπηρετείται πρώτο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χειρότερος συνδυασμός διακοπών κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος. Ως προς τα διανύσματα διακοπής, αυτό επιτρέπει διαφορετικές διακοπές να έχουν διαφορετική συνάρτηση διακοπής. Μπορεί το διάνυσμα να σταλεί από τη συσκευή ή μπορεί να βρίσκεται ήδη σε μια ειδική διεύση μνήμης. Παραδείγματος χάρη, διακοπή 0 αντιστοιχεί στη διεύση μνήμης 0, που συνήθως έχει ένα GMP προς την αντίστοιχη συνάρτηση. Ένας πίνακας διανυσμάτων διακοπής φαίνεται στο παράδειγμα μας, το Interrupt Vector Table, όπου βλέπουμε ότι π.χ. στη διεύση 0 βρίσκεται η διεύθυνση για το Handle 0, στη διεύθυνση 1 ή αν είναι 4 byte το κάθε κελί, η κάθε διεύθυνση ή στη διεύθυνση 4 για παράδειγμα είναι η διεύθυνση που αντιστοιχεί στο Handler 1 και ούτω καθεξής. Έτσι μας επιτρέπει να καθορίσουμε το χειριστή διακοπών κάθε IRQ. Σε περίπτωση λοιπόν που η ίδια συσκευή θέλει να κάνει κάποια διακοπή και να στείλει το διάνυσμα, τότε η συσκευή στέλνει το interrupt, οπότε γίνεται receive request, η device στέλνει το acknowledgement και στέλνει στο CPU το vector που θα εξυπηρετήσει αυτή η διακοπή. Η ίδια συσκευή μπορεί να στείλει το διάνυσμα εξυπηρέτησης που το έχει αποθηκευμένο ως διεύθυνση σε κάποιο καταχωρητή. Οι σύγχρονες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας υποστηρίζουν διακοπές με προτεραιότητα και με διανύσματα. Στο γενικό μηχανισμό χειρισμού interrupt βλέπουμε ότι θα εξεταστεί αρχικά το priority. Αν το priority είναι μικρότερο από το interrupt που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή, τότε θα αγνοηθεί αυτή η συσκευή. Διαφορετικά θα σταλεί ένα acknowledgement και θα λάβει το vector, όπου θα εκτελεστεί το αντίστοιχο κομμάτι. Αν στείλει acknowledgement και γίνει timeout, δηλαδή δεν λάβει ποτέ απάντηση από τη συσκευή, τότε θα εμφανιστεί ένα bus error, δηλαδή ένα πρόβλημα διάβλου. Στην ακολουθία διακοπής γίνονται κάποιες ενέργειες και στον επεξεργαστή και στη συσκευή. Έτσι λοιπόν, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας επιβεβαιώνει τη διακοπή. Η συσκευή θα πρέπει να στείλει το διάνυσμα, ο επεξεργαστής θα πρέπει να καλέσει τη συνάρτηση χειρισμού μόλις λάβει τη διεύθυνση, θα πρέπει να εκτελέσει το λογισμικό για το χειρισμό της διακοπής και να επαναφέρει πλήρως την κατάσταση στο πρόγραμμα στο παρασκήνιο. Δηλαδή υπάρχει βάρη στον χρόνο εκτέλεσης που σχετίζεται με το μηχανισμό διακοπών. Υπάρχουν διάφορες πηγές επιβάρησης διακοπών. Για παράδειγμα, ο χρόνος εκτέλεσης κώδικα χειρισμού διακοπής θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν μικρότερος. Γιατί οι διακοπές εκτελούνται αρκετά συχνά. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μεγάλη επιβάρηση από τις συναρτήσεις χειρισμού διακοπής, τότε θα δημιουργούνται προβλήματα και καθυστερήσεις. Θα πρέπει να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρηση χειρισμού διακοπής από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Παραδείγματος χάρη, οι επιβεβαιώσεις να είναι σύντομες και άμεσες. Η καθυστέρηση αποθήκευσης καταχωρητών στο σωρό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη, γιατί αλλιώς είναι και αυτό μια πηγή επιβάρηση των διακοπών. Οι καθυστερήσεις διασωλήνωσης, ποινή διακλάδωσης, ποινές κρυφής μνήμης, δηλαδή αστοχίες στην cache memory, στην κρυφή μνήμη. Ο χρόνος απόκλησης διακοπών εξαρτάται από την κεντρική μονάδα επεξεργαστίας, δηλαδή από το τι δεδομένα αποθηκεύει κάθε φορά ο επεξεργαστής στο σωρό κατά την κλίση μιας συνάρτησης χειρισμού διακοπής. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ελάχιστα. Ο ARM7 υποστηρίζει δύο τύπους διακοπής. Οι γρήγορες αιτήσεις διακοπής, fast IRQs, που έχουν και υψηλή προτεραιότητα, και οι αιτήσεις διακοπής, IRQs. Η διακοπή
ο πίνακας διακοπών ξεκινάει πάντα στη θέση 0. Στις διαδικασίες διακοπών στον άλλον αυτά υπάρχουν ενέργειες που γίνονται στον επεξεργαστή και ενέργειες που γίνονται στην άρτηση χειρισμού διακοπής. Στην ενέργεια στον επεξεργαστή είναι να αποθηκεύσει το program counter που δείχνει την επόμενη εντολή προς εκτέλεση, ώστε ο επεξεργαστής να γνωρίζει μόλις ολοκληρώσει τη συνάρτηση χειρισμού διακοπής σε ποιο σημείο πρέπει να επανέλθει. Να αντιγραφεί το CPSR στο SPSR, που είναι το Current Program Status Register, δηλαδή ο καταχωρητής κατάστασης να αντιγραφεί σε μία προσωρινή θέση, και να εξαναγκάσει τη ρύθμιση των bit μέσα στο CPSR για να καταγράψουν ότι εκτελείται μια διακοπή αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να είναι μην εξυπηρετήσει διακοπές με χαμηλότερη προτεραιότητα. Και ασφαλώς να ρυθμιστεί ο νέος program counter ώστε να δείχνει στον κώδικα της νέας συνάρτησης χειρισμού διακοπής. Η ευθύνη του χειριστή είναι η επαναφορά του σωστού program counter, επαναφορά CPSR, δηλαδή να επανέλθει πάλι ο status register, και ο καθαρισμός των bit διακοπής και η επανεργοποίηση των σημειών. Στη χειρότερη περίπτωση καθυστέρησης στον επεξεργαστή ARM7, η ανταπόκριση είναι 27 κύκλοι και αυτό γίνεται ως εξής: 2 κύκλοι για να συγχρονιστεί το εξωτερικό αίτημα, έως 20 κύκλοι για να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εντολή, 3 κύκλοι για την ακύρωση των δεδομένων και 2 κύκλοι για να εισέλθει σε κατάσταση διακοπής χειρισμού. Ο ARM7 υποστηρίζει και ρυθμό επιβλέποντος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει έλεγχος και προστασία ανάμεσα σε πολλαπλές διεργασίες στον ίδιο υπολογιστή. Για παράδειγμα, αποφυγή πρόσβασης σε περιοχές μνήμης. Απαιτείται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρυθμός επιβλέποντος, supervisor mode. Απαιτείται λοιπόν αυτός ο ρυθμός να υπάρχει όταν έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα όπου υπάρχουν πολλές διεργασίες. Δεν έχουν όλοι οι επεξεργαστές αυτό το ρυθμό, για παράδειγμα ο TIDSP-SAR δεν το έχει, όπως και ο 8086. Ο ρυθμός supervisor επιτρέπει λοιπόν έλεγχο υλικού. Οι έλεγχοι από το υλικό εξασφαλίζουν ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Επιτρέπονται λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται στην κατάσταση χρήστη, παραδείγματος χάρη έλεγχος διαχείρισης μνήμης, χρήση DMA και είσοδο-έξοδο. Η κατάσταση επιβλέποντος υποστηρίζεται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Τα κανονικά προγράμματα εκτελούνται σε κατάσταση χρήστη και η κατάσταση επιβλέποντος έχει προνόμια και μπορεί να εκτελέσει περισσότερες εντολές. Ο επεξεργαστής λοιπόν έχει δύο ρυθμούς λειτουργίας, τουλάχιστον την κατάσταση επιβλέποντος και την κανονική κατάσταση. Στην κατάσταση επιβλέποντος μπορούν να εκτελεστούν μόνο εντολές προνομιούχες, για παράδειγμα πρόσβαση σε είσοδο-έξοδο, διαχείριση μνήμη. Συνήθως κομμάτια του λειτουργικού συστήματος εκτελούνται σε αυτήν την κατάσταση, όχι όλο το λειτουργικό σύστημα, κομμάτια μόνο. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο ρυθμός επιβλέποντος στον ARM, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή SWI. Άρα λοιπόν, με την SWI θέτει το program counter στη τιμή 0,08 και οι παράμετροι στο SWI χρησιμοποιούνται στο supervisor mode κώδικα. Έτσι λοιπόν για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό έχει συνέπεια τοποθέτηση άσων στα 5 χαμηλότερα bit του CPSR, αποθήκευση του CPSR στο SPSR και προκειμένου να επανέλθει το σύστημα από το supervisor mode, γιατί δεν γίνεται συνεχώς ο κώδικας να εκτελείται στο supervisor mode, εκτελείται ένα κομμάτι σε supervisor mode και συνέχεια επιστρέφεται σε κανονική δράση λειτουργίας. Θα πρέπει λοιπόν το R14 να μεταφερθεί στο R15 και το SPSR στο CPSR. Εκτός από τις διακοπές έχουμε και τις εξαιρέσεις. Η εξαίρεση είναι ένα εσωτερικά ανοιχνεύσιμο σφάλμα. Οι εξαιρέσεις είναι σύγχρονες με τις εντολές, αλλά μη προβλέψιμες. Δηλαδή, μπορεί να γίνει από το ίδιο το πρόγραμμα, γιατί είναι σύγχρονο, γιατί γίνεται μόλις εκτελεστεί μια εντολή του προγράμματος. Άρα είναι σύγχρονες με το πρόγραμμα. Οι διακοπές είναι ασύγχρονες, μπορούν να έλθουν οποιαδήποτε στιγμή στο πρόγραμμα. Είναι παρόμοια με το interrupt, γιατί προκαλούν αλλαγή ροής προγράμματος, αλλά είναι διαφορετικά γιατί παράγονται εσωτερικά. Τα interrupts έρχονται εξωτερικά, έρχονται από περιφερειακά, ενώ οι διακοπές έρχονται ενώ οι εξαιρέσεις έρχονται από το ίδιο το πρόγραμμα, από εκτέλεση τμήματων κώδικα. Χρησιμοποιείται λοιπόν ο μηχανισμός των διακοπών για την υλοποίηση, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, είτε έχουμε διακοπή είτε εξαίρεση, πρέπει να κληθεί
μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής ή συνάρτηση χειρισμού εξαίρεσης. Υποστηρίζονται προτεραιότητες βέβαια και διανύσματα. Έτσι λοιπόν η παγίδα είναι μια διακοπή λογισμικού, μια διακοπή που παράγεται από μια εντολή. Κλήση εντολής για παράδειγμα για μεταβάση σε κατάσταση επιβλέποντος επειδή απαιτείται έλεγχος λόγω αύξησης προνομίων. Το ARM χρησιμοποιεί SWI εντολές για παγίδες. Δηλαδή, μπορεί ένα πρόγραμμα να εκτελέσει μια εντολή συγκεκριμένη που αυτή η εντολή δημιουργεί μια παγίδα. Δηλαδή, είναι μια διακοπή που έχει τοποθετηθεί ρητός από τον προγραμματιστή στην assembly προκειμένου σε εκείνο το σημείο να γίνει η κλίση της παγίδας. Και το τελευταίο κομμάτι της διάλεξης θα κλείσει με τους συνεπεξεργαστές. Οι συνεπεξεργαστές είναι αυτόνομες και συνδεδεμένες μονάδες με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και παρέχουν επιπρόσθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται με κατάλληλες εντολές. Για παράδειγμα, ένας συνεπεξεργαστής είναι αυτός που εκτελεί μονάδες πράξεων πραγματικών αριθμών, floating point unit. Δεσμεύονται ορισμένοι opcodes για τις λειτουργίες του συνεπεξεργαστή και αν δεν υπάρχει συνεπεξεργαστής, τότε η χρήση κόπου που αντισχύει σε αυτόν δημιουργεί μια παγίδα, ασφαλμένη εντολή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξομοίωση σε αυτή την περίπτωση. Για παράδειγμα, που θέλουμε να εκτελέσουμε μια πράξη FPU σε ένα σύστημα που δεν έχουμε FPU, τότε θα δημιουργηθεί μια παγίδα όπου θα μπορέσει να εξομοιωθεί η εκτέλεση αυτής της εντολής με πολύ περισσότερο κομμάτι κώδικα που όμως θα επιστρέψει ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Είναι στενά συνδεδεμένοι συνεπεξεργαστές με τον επεξεργαστή, δηλαδή επιτρέπεται αφίδρομη πρόσβαση στους καταχωρητές και ο συνεπεξεργαστής γράφει στον επεξεργαστή και ο επεξεργαστής στον συνεπεξεργαστή. Μπορεί η CPU να λειτουργήσει ως super σκάλα, δηλαδή να συνεχίσει την εκτέλεση άλλης εντολής, δηλαδή να χρονοδρομολογήσει την εκτέλεση μιας εντολής σε ένα συνεπεξεργαστή και να συνεχίσει την εκτέλεση σε κάτι άλλο. Ο ARM επιτρέπει τη σύνδεση ως και 16 συνεπεξεργαστών. Οι συνεπεξεργαστές εκτελούν λειτουργίες φόρτωσης αποθήκευσης στους δικούς τους καταχωρητές και μεταφορά δεδομένων στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η μονάδα FPU, για παράδειγμα, καταλαμβάνει τους opcodes για τη θέση συνεπεξεργαστών 1 και 2 και έχει 8 καταχωρητές των 8 bit. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ενότητα.